Καλησπέρα σας. Είστε στον Αλφα, είναι τα μεσάνυχτα και πάμε να δούμε τους καλεσμένους της απόψινής μας εκπομπής. Σε λίγο κοντά μας ο Σάκης και Χαγιόγλου σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Ο γνωστός ποινικολόγος μιλάει για τις υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο και τον έχουν κατατάξει στο πάνθεο των πιο πετυχημένων δικηγόρων της χώρας. Αναφέρεται στην πρόσφατη δολοφονία του Τάσου Μπερδέση και δίνει το στίγμα του για την υπόθεση της Ιωάννας που δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι από τη γυναίκα που εκπροσωπεί. Μιλάει για την προσωπική του σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη αλλά και με τους ανθρώπους της Εκκλησίας όπως ο Πάπας της Ρώμης. Σε λίγο κοντά μας η Μαριάννα Δεσποτοπούλου. Η Μαριάννα μιλάει για τη συγκινητική προσωπική της ιστορία που τη θέλει να υιοθετήθηκε σε νεαρή ηλικία. Το γλυκό κορίτσι από την Κρήτη περιγράφει τις αχνές μνήμες που είχε από το ορφανοτροφείο αλλά και τον κόμπο στο στομάχι που ένιωθε κάθε φορά που έβρεχε. Δηλώνει πως δεν θέλει να γνωρίσει τους βιολογικούς της γονείς, θα ήθελε όμως να γνωρίσει το κοριτσάκι εκείνο με το οποίο ζούσε στο ορφανοτροφείο και πληροφορίες θέλουν να είναι η αδελφή της. Εξομολογείται τη βαθιά αγάπη προς τους θετούς γονείς της και παραδέχεται πως από την πρώτη στιγμή που τους είδε ένιωσε οικία μαζί του. Μερικές από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις που απασχόλησαν το Πανελλήνιο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέρεια η Μαθίας. Από τα εφηβικά του χρόνια, ο Σάκης και Χαγιόγλου ασχολήθηκε με τα κοινά, ενώ ήταν δεινός κακιστής. Το 1979 εισήχθη στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατά τη διάρκεια των σπουδών του συμμετείχε ενεργά από διάφορες θέσεις στο φοιτητικό συνδικαλισμό. Το 1985 μετέβη στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου έλαβε μάστερ στις δημόσιες σχέσεις και το διεθνές δίκαιο. Ταυτόχρονα, εργάστηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας και ήταν ο πρώτος αλλοδαπός που ανέλαβε μια τέτοια θέση. Με τις συστάσεις των καθηγητών του Ιωάννη Μανολεδάκη και Θεόδωρο Κουλουμπή, καθώς και τη θερμή υποστήριξη του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον οποίο το συνέδεε στενή φιλία και του οποίου διετέλεσε νομικός σύμβουλος, ο Σάκης και Χαγιόγλου επέστρεψε λίγο αργότερα στην Ελλάδα, έχοντας στις βαλίτσες του ένα σπουδαίο βιογραφικό που θα του εξασφάλιζε μια λαμπρή πορεία στη δικηγορία. Το βάπτισμα στην ποινική δικηγορία το έλαβε από τον Αλέξανδρο Λικουρέζο, με τον οποίο υπήρξαν στενοί συνεργάτες για 10 χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2001 ίδρυσε το δικό του δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι και έκτοτε έχει χειριστεί μερικές από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις που συγκλώνησαν την κοινή γνώμη. Η απόπειρα ανθρωποκτονίας με βιτριόλι κατά της Ιωάννας ήταν μία από τις πιο πρόσφατες υποθέσεις που κλήθηκε να αναλάβει, όπως και η υπόθεση του νεαρού μοντέλου που συνελήφθη στην Κίνα με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Δύο υποθέσεις όμως που θεωρεί ότι ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες της καριέρας του, ακόμα και αν δεν είδαν το φως της δημοσιότητας, αφορούσαν σε ποινές ισόβιας κάθριξης πρωτόδικα που τελικά απέδειξε ότι επρόκειτο για δικαστική πλάνη, με αποτέλεσμα να αθωωθούν στο εφετείο. Η δολοφονία του πυγμάχου Τάσου Μπερδέση πριν από λίγες μέρες, του οποίου υπήρξε συνήγορος αλλά και φίλος, το συγκλώνησε. Σε συνέντευξή του, μίλησε για ένα χαρούμενο παιδί από φτωχή οικογένεια που αγαπούσε τον αθλητισμό και είχε όνειρο την Ολυμπιάδα. Ο Σάκης και Χαγιόγλου είναι νομικός σύμβουλος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής υπό τον Πατριάρχη Θεόδωρο II, νομικός σύμβουλος της Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ενώ μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή του ήταν η επίσκεψή του στο Βατικανό και η συνάντησή του με τον Πάπα Φραγκίσκο. Όπως έχει δηλώσει, η δουλειά του τον απορροφά σχεδόν ολοκληρωτικά. Η παρέα με λίγους καλούς φίλους, ένα βιβλίο, τα ταξίδια στην Ελλάδα και στην πατρίδα του Τιβέρια, όπου ζουν τα αδέρφια του, Γιάννης και Νίκος, τα ανήψια του αλλά και οι θείοι του, καθώς και οι συχνές επισκέψεις στο Άγιο Όρος, του αρκούν για να νιώσει η γαλήνη. Σάκη μου, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, Λεωνόρα. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που είσαι εδώ. Δεύτερη χρονιά. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι πώς γίνεται, βρε παιδί μου, να έχουμε κανονίσει αυτή την συνέντευξη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ένα-δύο μέρες και πέρυσι είχε γίνει αυτό, και φέτος, πριν έρθεις να κάνουμε την εγγραφή, να σκάει η επικαιρότητα η οποία με έναν ή αλφαβήτα τρόπο σε συμπεριλαμβάνει μέσα. Η επικαιρότητα, όχι εμένα, δεν συμπεριλαμβάνει εμένα. Συμπεριλαμβάνει
υποθέσεις και πελάτες. Υποθέσεις που και πελάτες ή ανθρώπους με τους οποίους, εν πάση περιπτώσει, συνδεώσουν ή συνδέεσαι. Και αναφέρομαι βέβαια και στο τελευταίο αντίο που έδωσε στο παρόν του Τάσου Μπερδέση, με τον οποίο συνδεόσασταν και με μια φιλία, όπως γνωρίζω. Ναι, ο Τάσος, σχολεμένος Τάσος, εκτός από πελάτες μου, τον εκπροσώπησα σε τρεις περιπτώσεις που είχε κατηγορηθεί και αθώθηκε. Ήταν και φίλος μου. Και έτσι ήταν θλιβερό το καθήκον του αποχαιρετισμού και τραγική είδηση του θανάτου του. Τραγική είδηση του θανάτου του, αλλά πρόκειται για ένα πολλαπλό θάνατο μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που γίνεται με αυτόν τον τρόπο και υπό αυτές τις συνθήκες. Θέλω λιγάκι έτσι να μου σχολιάσεις το γεγονός αυτό. Εννοείς για τον Τάσο συγκεκριμένα? Εννοώ ότι ο Τάσος πιθανότατα, όσο φαίνεται, μπορεί να αποτελεί και εκείνος ένα συμβόλαιο θανάτου, ένα συγκεκριμένο ξεκαθάρισμα λογαριασμών που βλέπουμε ότι μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Εννοείς ότι έχουν συμβεί και άλλα περιστατικά το τελευταίο διάστημα. Ναι, είναι ακριβής η παρατήρηση. Σωστά το θέτεις. Αλλά η υπόθεση τώρα είναι στα χέρια της αστυνομίας. Mm-hmm. Το τι προηγήθηκε, εάν είχε κάποιες εκκρεμότητες ή αν είχε προκαλέσει τον θυμό ή την οργή κάποιον ή κάτι άλλο, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Βέβαια, πριν από 2,5 χρόνια περίπου, είχε πει εγγράφως, είχε καταθέσει σε μία προανάκριση που είχε κληθεί να καταθέσει, ότι φοβόταν για τη ζωή του και ότι είχε απειληθεί. Αυτά όμως το συνδυασμό, το αν έχουν σύνδεση αυτές οι απειλές με την δολοφονική επίθεση σε βάρος του, αυτό μένει να το βρουν οι αρχές. Εσύ τον είχες γνωρίσει γιατί είχε απευθυνθεί σε ένας πελάτης να τον εκπροσωπήσει σε κάποιες από τις υποθέσεις του? Ναι, ήταν πριν από χρόνια, όταν είχε κατηγορηθεί στην Πάτρα για μια υπόθεση με εγκληματική οργάνωση, πολυπρόσωπη και εκβιασμούς. Είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως, δεν είχα παρασταθεί εγώ σε εκείνο το δικαστήριο. Υπήρξε φυγόπινος και εξαιτίας αυτής της φυγοδικίας του έχασε την Ολυμπιάδα. Ήταν ένας λαμπρός αθλητής ο Τάσος και άξιζε να εκπροσωπήσει τα χρώματα της Ελλάδος στην Ολυμπιάδα. Δυστυχώς κατηγορήθηκε άδικα, αυτή είναι η νομική μου κρίση, στο εφετείο αθώθηκε. Αλλά ήδη είχε χάσει την Ολυμπιάδα, το όνειρο της ζωής του να συμμετάσχει στην ομάδα της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στον τομέα του ήταν από τους καλύτερους αθλητές και στην Ευρώπη. Πάντως ο θάνατός του συγκίνησε πάρα πολλούς και από τους ανθρώπους που ανήκουν και στον καλλιτεχνικό, στον αθλητικό τον χώρο. Ήταν πολύ αγαπητό παιδί. Ήταν πολύ αγαπητό παιδί. Ήταν πρόσχαρος άνθρωπος. Έτσι γινόταν η ψυχή της παρέας πολλές φορές. Με πολύ θερμά αισθήματα. Ήταν καλός φίλος ο Τάσος. Και όχι μόνο δικός μου. Είχαμε χαθεί με την πανδημία και με. Δεν γινόταν και εκδηλώσεις αθλητικές. Με είχε καλέσει σε δύο αγώνες του, οι οποίοι ανεβλήθησαν, ακυρώθηκαν λόγω του COVID. Και έτσι είχα μήνες να του μιλήσω και η δολοφονία του ήταν κεραυνός ενεθρία. Όσο και λόγω του ποινικού να είμαι συνηθισμένος. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως, Άκη. Οι δικαστικές πλάνες δημιουργούνται από έλλειψη στοιχείων, από ανικανότητα των προηγούμενων δικηγόρων, σε συνδυασμό, από τι γίνεται? Η δικαιοσύνη την απονέμουν άνθρωποι και το σφάλιν ανθρώπινο νεστή. Γι' αυτό το Σύνταγμα και ο νόμος, η ποινική δικονομία, προβλέπουν τους βαθμούς της δικαιοδοσίας, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το εφετείο και εν τέλει το ανώτατο ακυρωτικό, τον Άριο Πάγο, για νομικά σφάλματα μίας αποφάσεως, όχι επί της ουσίας. Αυτό έγινε και σε αυτές τις υποθέσεις. Στην κατέφεση δίκη διορθώθηκαν τα σφάλματα της πρωτόδικης απόφασης. Πρωτόδικοι δικαστές απεφάσισαν ότι είναι ένοχος ο κατηγορούμενος και του επέβαλαν την ανώτατη ποινή, την ισόβιο κάθριξη. Στην κατέφεση δίκη οι συνάδελφοί τους, άλλοι δικαστές, ανώτερο δικαστήριο με περισσότερα μέλη στη συμμετοχή του, έκριναν τους κατηγορούμενους αθώους. Οι δικηγόροι εκθέτουν τα πραγματικά περιστατικά στους δικαστές και από εκεί και μετά αποφασίζουν οι ίδιοι. Ξέρεις, η συμμετοχή και η συμβολή του δικηγόρου, του συνηγόρου, είναι ακριβώς αυτό το τομέα. Να παρουσιάσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επιχειρήματα του, εντολέως του, στους δικαστές. Από εκεί και μετά, οι δικαστές έχουμε τελειώσει τις ίδιες σχολές. Είναι άνθρωποι μοντέρνοι. Διαβάζουν πολύ, διαβάζουν την νομολογία, διαβάζουν τη θεωρία. Δεν είναι, έχουν περάσει εποχές που
προσπαθούσαν πολύ να τους κοροϊδέψουν. Θεωρώ ότι η καλύτερη υπεράσπιση είναι η αλήθεια στην υπόθεση και η παρουσίαση των επιχειρημάτων κατά σοβαρό, ευπρεπή τρόπο, χωρίς κορώνες, χωρίς πομφόλιγες και χωρίς διάθεση δημιουργίας εντυπώσεων. Αυτά οι τωρινοί δικαστές, μπορώ να σου πω, τα αντιπαθούν ιδιαίτερα. Και στο τέλος βλάπτεται ο εντολέας σου αν έχεις τέτοιου είδους συμπεριφορά στο δικαστήριο. Θέλω να σε ρωτήσω όμως το εξής. Πολλοί άνθρωποι βάλουν εναντίον των ποινικολόγων, ειδικά όταν υπερασπίζονται ανθρώπους που κατηγορούνται για δεχθεί εγκλήματα, ότι υπερασπίζονται από βράσματα της κοινωνίας. Σου λέω ότι μεταφέρει πολλές φορές λαϊκή γνώμη. Ο δικηγόρος ουσιαστικά έχει ως σκοπό και στόχο να μην βγάλει τον ένοθο αθώο, αλλά να δείξει. Να σου πω μια φράση που, τι ακριβώς, που λέω τακτικά. Δηλαδή, εσύ αν ξέρεις ότι κάποιος έχει σκοτώσει, θα πας να τον βγάλει. Μια δηλαδή φράση που λέω τακτικά. Υπερασπίζομαι ανθρώπους, δεν υπερασπίζομαι αδικήματα. Η λαϊκίστικη άποψη, διαδεδομένη επί πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, ταύτιζε το συνήγορο υπεράσπισης με τον εντολέα του, με τον κατηγορούμενο. Έχουν προχωρήσει οι εποχές. Είναι αφόρητος λαϊκισμός η ταύτιση του συνήγορου με τον κατηγορούμενο. Ο συνήγορος είναι η φωνή του εντολέως του, η φωνή του κατηγορουμένου. Παρουσιάζεται επιχειρήματά του, παρουσιάζει τη θέση του, δίνει τα νομικά επιχειρήματα στο δικαστήριο, δεν απολογείται ο ίδιος, απολογείται ο κατηγορούμενος. Και μετά οι δικαστές αποφασίζουν. Μιλάμε για το ποινικό πάντοτε, έτσι, όταν είναι κάποιος κατηγορούμενος, δεν μιλάμε για άλλους κλάδους του δικαίου, όταν κρίνεται η ελευθερία κάποιου. Οπότε αυτό το θέμα της υπερασπίσεως ή δεχθών εγκλημάτων κλπ. Κατ' εμέ, το είπα και νωρίτερα, είναι αφόρητος λαϊκισμός. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρω ότι έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις με τη θρησκεία. Και όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Ξέρω ότι αποσύρεσαι πολύ συχνά στο Άγιο Όρος. Ξέρω ότι έχεις γνωρίσει τον Πάπα. Ξέρω ότι έχεις ιδιαίτερες σχέσεις με τον Πατριάρχη. Ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ κοντά στο Θεό, δεν είναι λίγο οξύμορο ταυτόχρονα να υπερασπίζεται και ανθρώπους που κατηγορούνται για εγκλήματα? Πώς μέσα σου ισορροπείς αυτή για την... Για όσους βλέπουν, διαβάζουν την αστρολογία, είμαι τοξότης. Και ο τοξότης έχει σύμβολο τον κένταυρο. Άρα να ρωτήσω αν πιστεύεις και στην αστρολογία. Μπορώ να συνδυάζω, όχι. Μπορώ, δεν εννοούσα αυτό. Δανείζεσαι το σύμβολο. Δανείζομαι το επιχείρημα. Δεν είναι θέμα πίστης. Έχω ανοιχτούς ορίζοντες στη ζωή μου και διαβάζω και προσπαθώ να... ως το τέλος να μαθαίνω συνεχώς πράγματα. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα σε μία προσωπική πίστη ή σε σχέσεις φιλικές ή νομικές με την Εκκλησία και τους θεσμούς της, με την δουλειά μου και την υπεράσπιση των κατηγορουμένων όταν μου ζητείτε η συνδρομή μου. Σου απαντώ λοιπόν ότι δεν βρίσκω απολύτως καμία αντίφαση σε αυτό. Και ξαναλέω, εγώ δεν βγάζω αποφάσεις, δεν εκδίδω αποφάσεις, οι δικαστές εκδίδουν αποφάσεις. Εγώ ορκίστηκα να στηρίζω, να υπερασπίζομαι τους ανθρώπους που διώκονται. Και να, έτσι, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, παρότι σε μερικούς δεν θα αρέσει, δεν ξέρω αν το εκλάβουν ως χιούμορ, θα σου έλεγα τη φράση: νόμος είναι το δίκαιο του πελάτη. Αλλά το αυτό δίκαιο που λένε του, κοινός ο πελάτης έχει πάντα δίκαιο. Αλλά το δίκαιο του. Ναι. Όχι, δεν είμαστε σε ακροπολείο ή σε θα μπορούσε όμως μεταφραστική. Αλλά το δίκαιο του, όχι το αδικό του. Το δίκαιο του, ναι, είναι νόμος για μένα, Σάκη, του πελάτη μου. Πάμε να δούμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Είπες πριν και για τον Τάσο Μπερδέση ότι μετά από την υπεράσπιση που του έκανες αποκτήσετε έτσι και μια πιο στενή επαφή και φιλία, σε καλούσε και σε κάποιες αθλητικές δραστηριότητες με όλους τους ανθρώπους που έτσι έρχεσαι κοντά μέσα από την υπεράσπισή τους και που αθωώνονται, κρατάς μετά επαφή υπό την έννοια ότι... Όχι κατά ανάγκη, είναι θέμα χημίας ή συνθήκων κατά τις οποίες τους ανέλαβα να τους υπερασπιστώ.
Όχι, με πολύ λίγους. Μαθαίνεις γι' αυτό δηλαδή. Με πολύ λίγους από τους πελάτες μου συνδέομαι και με φιλική σχέση. Θεωρώ δε ότι είναι λάθος να υπάρχει φιλική σχέση στην πορεία με τους πελάτες, διότι συσκοτίζεται η κρίση σου. Θέλω να σε ρωτήσω όμως. Έτυχε για με τον Τάσο να είμαστε φίλοι, όπως και με κάποιους άλλους πελάτες. Ωραία, θα δανειστώ μία. Με τον Γιώργο τον Κοσκοτά, με τον οποίο περάσαμε 2 χρόνια στη δίκη του στον Κορυδαλό και άλλα 2 χρόνια νωρίτερα στην προετοιμασία της, ναι, γίναμε φίλοι. Με την κοπελίτσα που συνελήφθη στην Κίνα και που τελικά αθώθηκε την ώρα που την είχαν όλοι ξεγραμμένοι και λέγανε ότι θα σα πει στη φυλακή του. 2 χρόνια μετά. Αυτό έχει επαφές μαζί της. Διατηρώ μία θερμή επαφή και επικοινωνία. Είναι μία ευγενέστατη κοπέλα η οποία αθώθηκε, είναι αθώα, ομοφόνος τότε, όπως θυμάσαι, το είχαμε συζητήσει. Μιλάμε, ήταν πανηγυρική είναι η. Ήταν ομόφωνη και πανηγυρική η αθώωσή της στο Χονγκ Κονγκ. Και γύρισε, μαζί γυρίσαμε στην Ελλάδα και μετά από 1 χρόνο προσλήφθηκε και στην Ελλάδα. Είναι τώρα το σώμα ειδικών φρουρών και έτσι προς μεγάλη ευτυχία του πατέρα της, ενός εξαιρετικού ανθρώπου. Και έτσι είναι από τις στιγμές στην καριέρα μου που τις έχω αποθησαυρίσει, ξέρεις, γιατί ήταν ανέλπιστο. Το αποτέλεσμα. Και αν έβαλα ένα λιθαράκι σε αυτή την αθώση, είμαι περήφανος. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Εσύ γνωρίζοντας και πιστεύοντας μέσα σου ότι αυτό το κορίτσι είναι αθώο, είχες ποτέ τις αμφιβολίες? Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι αθώο. Το ξέρω ότι το πίστευες γιατί είχαμε μιλήσει και τότε. Ναι. Απλά εγώ ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Γνωρίζοντας το πόσο είναι αυστηρή νομοθεσία σε αυτές τις χώρες και το πόσο αμήλικτη είναι απέναντι σε τέτοια εγκλήματα, φοβόσουν μέσα σου, μήπως δεν καταφέρεις να τους το αποδείξεις ότι είναι αθώοι, να τους κάνεις να το καταλάβουν, να το δούνε? Να διευκρινίσω ότι αυτός ο οποίος απευθύνθηκε στο δικαστήριο ήταν ο Άγγλος δικηγόρος με τον οποίο συνεργαστήκαμε σε όλη τη διάρκεια της υποθέσεως. Γιατί κατά το αγγλικό δίκαιο υπάρχει ο μπάριστερ και υπάρχει αυτός ο οποίος απευθύνεται στο δικαστήριο. Είχα συμβάλει σε όλη την προετοιμασία, σε όλη τη συγκρότηση των επιχειρημάτων. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά με έναν εξαιρετικό Άγγλο δικηγόρο. Ο φόβος υπήρχε πάντοτε και η αμφιβολία. Διότι είναι μια ζωντανή διαδικασία και δεν ξέρεις ποτέ 7 τυχαίοι άνθρωποι που η κληροτίδα, το χέρι της Προέδρου του Δικαστηρίου της Δικαστού έβγαλε από την κληροτίδα Άγγλοι, Κινέζοι, τι θα πούνε και πώς θα το εκλάβουνε. Ήταν μια ευτυχής στιγμή η ώρα της αθώσεως εκεί. Ανέλπιστη, δεν μπορώ να πω τη λέξη ανέλπιστη, αλλά για την Ελλάδα θα αποτελούσε έκπληξη. Mm-hmm. Και μου το έχουν πει και πολλοί νομικοί στην Ελλάδα, ότι μπορεί να την αντιμετωπίζαν διαφορετικά, μπορεί να ήταν πιο επιεικής λόγω της ηλικίας της. Μπορεί, αλλά σπανίως θα υπήρχε αθωτική απόφαση στα ελληνικά δικαστήρια όταν σε συλλαμβάνουν στο αεροδρόμιο με 2,5 κιλά κοκαίνη στο ταξιδιωτικό σακίδιο που φέρεις η ίδια. Δεν έχουν όμως όλες οι υποθέσεις εσύ ο τέλος, έτσι? Όχι, φυσικά. Και δεν είναι και όλες οι υποθέσεις εύκολες όσον αφορά και στη δική σου συνάστροφη με τον πελάτη, γιατί θα πρέπει και ο πελάτης να θέλει να συνεργαστεί. Δηλαδή, θυμάμαι παρακολουθώντας και την υπόθεση με την Ιωάννα και το Βιτριόλι, που εσύ υπερασπίζεσαι την φερόμενη ως δράστρια. Στην αρχή, όταν μιλάγαμε, προσπαθώντας και εγώ να σου εκμεύσω κάποιες πληροφορίες, γιατί πάλι είχες έρθει εδώ καλεσμένος και με αυτή την αφορμή στην εκπομπή, μου έλεγες: περιμένω να δω και εγώ τι γραμμή θα ακολουθήσει. Δηλαδή, και το θυμάμαι πάρα πολύ ξεκάθαρα αυτό. Η υπεράσπιση σε αυτή την υπόθεση εξυρτάται από το εάν η εντολέας μου ακολουθούσε την αλήθεια της δικογραφίας. Και είχα πει πολλές φορές ότι η δικογραφία βοά σε σχέση με το ποιος είναι ο δράστης της επιθέσεως. Από τη στιγμή που η εντολέας μου δέχθηκε κατόπιν πιέσεών μου, η ίδια απεφάσισε να ομολογήσει ότι η ίδια πραγματοποίησε την επίθεση με το καυστικό υγρό και να ζητήσει συγγνώμη, ασχέτως του αν έγινε ή όχι αποδεκτή αυτή η συγγνώμη. Από τη στιγμή λοιπόν που υπήρξε η απόφασή της να ομολογήσει το αδίκημα, το οποίο διέπραξε με τους όρους που η ίδια είπε και με τις συνθήκες, τότε και εγώ συνεχίζω να παραμένω στην υπεράσπιση και όταν έρθει η ώρα του δικαστηρίου, πιστεύω
κάποια στιγμή στις αρχές του φθινοπόρου, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, κάπου εκεί δεν μπορεί να γίνει αργότερα αυτή η δίκη, θα προσπαθήσω να αναδείξω στην δίκη, με τη δική της βεβαίως βοήθεια, και εγώ την δική της εντολή ακολουθώ, εκείνη μου ζήτησε να την βοηθήσω, να αναδείξω τα στοιχεία αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να λάβει υπόψη του το δικαστήριο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάθε φορά που μιλάω για αυτό το θέμα να επαναλαμβάνω την πραγματικά βαθιά μου λύπη και συμπαράσταση εντός εισαγωγικών, διότι η συμπαράσταση είναι στα λόγια. Εγώ ως δικηγόρος δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ως απλός πολίτης ουσιαστικά. Αναφέρεις στο κοπέλα, ναι, η οποία υπέστη αυτό που υπέστη και η οποία έχει έναν Γολγοθά εγχειρήσεων. Τώρα και ολοκλήρωσε και το 8ο χειρουργείο ναι. πρόσφατα. Εδώ μία σταγόνα καυτό λάδι πέφτει στο χέρι μας ή καυτό νερό και τεινάζομαστε. Έχω πραγματικά έτσι, αισθήματα συμπαράστασης και θλίψης. Αυτό όμως... Νομίζω όλη η Ελλάδα. Αυτό όμως δεν θα με εμποδίσει σε τίποτε στο υπερασπιστικό μου καθήκον. Είναι διαφορετικό το ότι η λύπη που αισθάνομαι ή η συμπαράσταση ή η θλίψη για τον πόνο αυτής της κοπέλας και αυτό που υφίσταται από την υποχρέωσή μου τη στιγμή που αποδέχτηκα να υπερασπιστώ την φερόμενη ως δράστηδα και καθομολογία της πλέον δράστηδα. Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα της υπεράσπισης και της αναδείξεως στο δικαστήριο αυτής της αληθείας που εγώ βλέπω στην δικογραφία αυτή. Να σε ρωτήσω κάτι, Σάκη. Περιμένοντας μία δίκαιη σου απόφαση. Σου εξήγησε ποτέ η πελάτη σας για ποιο λόγο είχε επιλέξει το δρόμο της σιωπής όλο αυτό το διάστημα? Όχι, η ίδια το είχε επιλέξει όταν πέρυσι εκλήθη να απολογηθεί ενώπιον του κυρίου ανακριτού τότε. Τώρα είναι ανακρίτρια, υπήρξε στην πορεία της υποθέσεως. Είπε ότι δεν ήταν ούτε ψυχολογικά έτοιμη, ούτε και με άλλους λόγους που δεν τους ανέφερε, ότι δεν θα ήθελε εκείνη τη στιγμή να απαντήσει σε καμία ερώτηση. Αλλά η ίδια επέλεξε προδημήνου. Κάναμε αίτηση στην κυρία ανακρίτρια, την κάλεσε και απελογήθη και απήντησε στις ερωτήσεις της. Και ομολόγησε την πράξη. Όταν ενημερώθηκε ότι η συγγνώμη που ζήτησε δεν έγινε αποδεκτή από την Ιωάννα και όλοι κατανοούμε ήταν γιατί, αναμενόμενο έτσι, ότι δεν θα γινόταν. Υπήρξε κάποια αντίδραση από την πλευρά της? Όχι, όχι. Ήταν αναμενόμενο ότι δεν επρόκειτο να γίνει δεκτή. Και κατανοητό. Mm-hmm. Έχω κατανόηση σε αυτό το θέμα. Χρειάζεται με τον πόνο που βιώνει αυτή η κοπέλα, θα ήταν, θεωρώ, μεγάλη έκπληξη αν απεδέχεται τη συγγνώμη της. Σαφώς. Να σε ρωτήσω λοιπόν τώρα κάτι. Αν ξέρεις εσύ αν έχεις ένα πελάτη, ο οποίος είναι ένοχος. Πάλι αυτή η ερώτηση. Έχω τώρα τα νομικά αυτή μου. Η ερώτηση. Περίμενε. Δεν γνωρίζω ξέρεις ποτέ ότι είναι ένοχος. Νομίζω ότι οι δικηγόροι ξέρουν. Όχι, προλαβαίνω. Λοιπόν, δεν γνωρίζω τίποτα. Και γνωρίζω την αλήθεια που μου λέει ο ίδιος. Και θέλει να ασκήσει λοιπόν την έφεσή του. Η έφεση δεν σημαίνει ότι θέλει να αθώθει. Ναι, για να μπορεί να μειωθεί η ποινή. Δεν είναι αναγκαίο στο εφετείο να αθωώνεσαι πάντοτε. Μπορεί να είσαι πάλι ένοχος, να κριθείς πάλι ένοχος και να μειωθεί η ποινή σου. Και στα εφετεία αυτά συμβαίνουν συνήθως. Μειώνεται η πρωτόδικη ποινή σε πολλές περιπτώσεις. Θέλω να σου πω το εξής τώρα. Είδαμε τις προάλλες έγινε αυτό το έγκλημα στα γλυκά νερά. Τα σενάρια τα επικρατέστερα κάνουν λόγο για σεσημασμένους κακοποιούς, οι οποίοι μπορεί να είχαν βγει έξω με άδειες και όλα τα λοιπά. Θέλω να σε ρωτήσω στο κατά πόσο συμφωνείς ότι είναι για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις λάθος το να έχουν το δικαίωμα οι φυλακισμένοι άνθρωποι για βαριά εγκλήματα να παίρνουν άδεια από τη στιγμή που έχει αποδειχθεί εμπράκτος πλέον ότι πολλοί από αυτούς από τη στιγμή που βγαίνουν ή που αποφυλακίζονται με βάση τον νόμο του Παρασκευόπουλου ξαναπέφτουν. Ακριβώς πάλι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στα ίδια κακοποιήματα που είχαν διαπράξει. Ο θεσμός των αδειών είναι ένας εξαιρετικά επιτυχημένος θεσμός. Και στη συντριπτική πλειοψηφία, δεν θέλω να πω νούμερα, αλλά θα σου έλεγα στο 99% των περιπτώσεων, έχει λειτουργήσει ευεργετικά. Mm-hmm. Και για τους κρατούμενους και για τις οικογένειές τους. Επίσης, ο θεσμός της αδείας, των αδειών των κρατουμένων, έχει άμεση συνάφεια με το θέμα του σοφρονισμού. Αυτή είναι η σύγχρονη τάση στο ποινικό δίκαιο και στο σοφρονισμό του κρατουμένου. Αν δεν πρόκειτο να μείνουμε μόνο στην τιμώρηση, όπως ήταν στο 19ο αιώνα στις αρχές του 20ου, υπήρχε και ο νόμος του λιντσαρίσματος, όπως
ξέρω και βλέπω ότι υπάρχει για στο μυαλό πολλών οι οποίοι εκφράζουν απόψεις για παρόμοια εγκλήματα, όπως λες. Όχι μόνο λιντσαρίσματος. Με ρώτησες για τις άδειες. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι υπάρχουν τα δικαστικά συμβούλια τα οποία κρίνουν κατά περίπτωση τη χορήγηση ή μη της αδείας. Εάν κριθεί ότι ο κρατούμενος δεν θα κάνει καλή χρήση της αδείας του ή ότι είναι ύποπτος για τέλεση νέων αδικημάτων, δεν χορηγείται η άδεια. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που υπάρχει εισαγγελέας δημιουργεί πολύ μεγάλη οργή. Δημιουργεί πολύ μεγάλη οργή κιόλας και φαίνεται όταν έχουμε πολύ σκληρά εγκλήματα όπως είχαμε αυτό στα γλυκά νερά, ότι ο κόσμος βλέπεις ότι απειδή και από το γεγονός ότι τα ισόβια δεν είναι ισόβια, πολλοί είχαν βγει και είχαν πει ότι πού είναι η θανατική ποινή. Αυτό θέλω λίγο να μου το σχολιάσει. Όχι, είμαι. Θέλω να ακούσω τη θέση ενός ποινικολόγου ως προς τη θανατική είμαι ποινή. Είμαι κάθετα. Που δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, αλλά την λέω τώρα τι να κάνω. Είμαι απόλυτα αντίθετος στη θανατική ποινή. Θεωρώ ότι καλώς κατηργήθη στον τόπο μας, όπως και σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει ακόμη σε μερικές, σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής και πιστεύω ότι η τάση θα είναι να καταργηθεί και εκεί, αλλά αυτό είναι μια πρόβλεψη δική μου. Δεν είναι κάτι το που προκύπτει από τα γεγονότα. Η θανατική ποινή είναι αμετάκλητη. Και όταν συμβεί και μετά υπάρξει δικαστική πλάνη, δεν μπορεί να υπάρξει επανόρθωση. Θεωρώ ότι για μία σειρά εγκλημάτων η επιβολή των ποινών και η έκτισή τους κατά τις προβλέψεις του νομοθέτη, γιατί οι εποχές αλλάζουν. Άλλα αδικήματα παλιά υπήρχαν, ήταν αδικήματα, μετά κατηργήθησαν από τον ποινικό κώδικα ως αδικήματα. Η κοινωνία δείχνει τον δρόμο, το κοινωνικό γίγνεσθε στο ποια παραμένουν αδικήματα και ποια πρέπει να τιμωρούνται. Και κάθε φορά ο νομοθέτης αντικατοπτρίζει την κοινωνία. Η εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Υπήρχε μια φράση που λέγαμε. Οπότε, για την έκτιση των ποινών θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση. Για το ποιες ποινές, για ποια αδικήματα μάλλον, ποιες ποινές και με ποιο διάστημα και με ποιο τμήμα της ποινής και με ευεργετικό υπολογισμό ημερομισθίων και με τη συμπεριφορά να συνυπολογίζεται όπως συνυπολογίζεται η συμπεριφορά του κρατούμενου μέσα στις φυλακές ή η καλή χρήση των αδειών του ή όλα αυτά νομίζω ότι είναι στη φαρέτρα του νομοθέτη για να βελτιώσει το σωφρονιστικό σύστημα. Με ρώτησε για τη θανατική ποινή. Σου λέγω ότι είμαι κάθετα εναντίον, απόλυτα εναντίον της θανατικής ποινής. Η τελευταία εκτέλεση έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα έγινε το 72, νομίζω, που ήταν, έχουν περάσει 50 χρόνια. Εάν ο νομοθέτης θελήσει να αυστηροποιήσει, υπήρχαν κάποιες εξαγγελίες του Υπουργού Δικαιοσύνης, το πλαίσιο εκτίσεως των ποινών για κάποιες κατηγορίες αδικημάτων, αυτό εναπόκειται στον κοινό νομοθέτη. Πάντως είναι άδικο έτσι, το να βλέπει μια μάνα ας πούμε, να τη σφάζουν το παιδί της και ο δολοφόνος να έχει πάρει σόβια και να βγαίνει μετά από κάποια χρόνια, γιατί λίγο με τις άδειες, λίγο μετά με την καλή διαγωγή. Προς το παρόν είναι 15-16 χρόνια. Δεν είναι σόβια. Η πραγματική έκτιση της ποινής. Εάν ο νομοθέτης θεωρήσει ότι η επιβολή ισοβίου καθήρυξεως για μια συγκεκριμένη κατηγορία εγκλημάτων, αδικημάτων, τότε δεν πρέπει να υπάρχει όριο ετών μετά το οποίο μπορεί να χορηγηθεί αναστολή εκτελέσεως της ποινής και θέλει να αυξήσει αυτό το όριο, είναι στο χέρι του να το πράξει. Ποια χώρα πιστεύεις ότι έχει το καλύτερο νομοθετικό πλαίσιο και σύστημα? Στο ποινικό δίκαιο. Ναι, ναι, ναι. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε, να δογματίσουμε έτσι, διότι τον καιρό των σπουδών μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα τέλη της δεκαετίας του 80, έβλεπα το νομικό σύστημα της Αμερικής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Από πολιτεία σε πολιτεία ήταν η νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις διαφορετική. Και η Αγγλία, το common law, το οποίο το είδα στο Hong Kong, ενδράσει με την περίπτωση, στην πράξη μάλλον, όχι ενδράσει. Θεωρώ ότι έχει πολλά καλά στοιχεία. Αλλά και το δικό μας σύστημα, το οποίο έχει επιρροές από το γερμανικό και το γαλλικό ποινικό δίκαιο, επίσης
θεωρώ ότι είναι επιτυχημένο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε στην Ολλανδία ότι δεν έχουν καθόλου εγκληματικότητα, ότι οι φυλακές πλέον μετατρέπονται σε πεντάστερα ξενοδοχεία ή δεν έχουν μεσοκρατούμενους. Οι οποίοι όμως καταδικαστέντες κάνουν πάρα πολύ κοινωνικό έργο. Δηλαδή έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν ένα σύστημα που να τους σοφρονεί διαφορετικά. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είναι, υπάρχουν σύγχρονες τάσεις στη σοφρονιστική πολιτική. Η Ελλάδα μπορεί να πάρει καλά στοιχεία, αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι καλά στοιχεία, και να τα εντάξει στην νομοθεσία της. Δεν χρειάζεται να μένουμε πάντα συντηρητικά και αντιδραστικά κολλημένοι στο παρελθόν μας με στερεότυπα. Η κοινωνία προχωράει. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα κοινά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που έχει παραβατική συμπεριφορά ή και εγκληματική συμπεριφορά? Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος είναι φύση, κακός ή... Α, αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και δεν είναι, δηλαδή, νομίζω ότι γεννιέσαι ή γίνεσαι. Σε αυτό που βλέπεις και από τους ανθρώπους που έχεις υπερασπιστεί. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είχαν από μικρή ροπή σε τέτοιες συμπεριφορές, είχαν βιώματα που τους οδήγησαν σε αυτές τις συμπεριφορές. Θέλεις να υπάρχει ψυχοπαθολογία? Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία πρέπει να τεθούν σαν προϋποθέσεις αυτής της συζητήσεως. Δεν θέλω να πάμε σε παλιές θεωρίες γενετικής και για κληρονομικές ασθένειες ή ψυχοπαθολογία και τέτοια. Δεν επηρεάζει το περιβάλλον που ανατρέφεται κάποιος. Η οικογένεια, οι συνθήκες που βίωσε ένα παιδί μεγαλώνοντας, η κακοποίηση ενδεχομένως από γονείς ή από συγγενείς, η φτώχεια... Αυτά χρησιμοποιούνται σαν φτώχεια, στοιχεία, σαν υπερασπιστικά στοιχεία. Η φτώχεια... Είναι το ίδιο για ένα παιδί το οποίο 5, 6, 7 χρονών έκλεψε επειδή πεινούσε, και το ίδιο είναι για κάποιον ο οποίος ληστεύει μία τράπεζα. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζονται διαφορετικά. Βέβαια, όταν έχεις έναν ενήλικο παραβάτη, έναν ενήλικο εγκληματία μπροστά σου, ο καλός δικαστής θεωρώ ότι πρέπει να εντρυφήσει και στο παρελθόν του. Δεν μπορεί να πάει κατά ανάγκη στα παιδικά του χρόνια, ούτε μπορεί να τα ξέρει, μόνο από τον ίδιο μπορεί να ακούσει από κάποιους μάρτυρες. Αλλά μία προσωπικότητα δεν διαμορφώνεται από τους γονείς, από το περιβάλλον, από το σχολείο, από τους δασκάλους, εννοείται, από τις οικονομικές δυνατότητες, από την αγάπη ή την κακοποίηση που βίωσε ένα παιδί. Αυτά, μεγαλώνοντας, όταν γίνει έφηβος ή ενήλικας πλέον, δεν επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ως ενήλικου ατόμου και μέλους της κοινωνίας. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Εκεί λοιπόν, όταν έρθει η ώρα κάποιος να παραβεί τον νόμο, εκεί είναι καλό να αναζητούμε και ελαφρυντικές περιστάσεις όταν κοιτάμε το παρελθόν του καθενός. Δεν μου λες, Άκη μου, πότε πήγες τελευταία φορά στο Άγιον Όρος? Ξέρω ότι σ' αρέσει να αποσύρεσαι εκεί. Μην με θεωρείς και κανέναν μεγάλο τίποτα φιλόσοφο ή ερημίτη. Ούτως ή άλλως δεν παραπέμπω και σε ερημίτη από φυσικής απόψεως. Εντάξει, είναι γνωστό, έχω σχέση καλή, μου αρέσει. Έχω φίλους πολλούς, μοναχούς. Έχω περάσει ωραίες στιγμές στη ζωή μου στο Άγιο Όρος. Πόσο μπορεί να μείνεις εκεί, πόσες μέρες μπορείς να μείνεις εκεί? Έχω περάσει και 15 και 20 μέρες στη σειρά. Μακάρι να μπορούσα να πήγαινα πιο τακτικά. Έχω γνωρίσει, έχω συνδεθεί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πλέον κοιμηθεί και τους οποίους αγαπώ πολύ. Είναι σαν να είναι καθημερινά στην παρόντες ζωή μου. Ο Γέρον Θωμάς των Θωμάδων, ο πατήρ Επιφάνιος από το Μιλοπόταμο που έφυγε τον περασμένο Δεκέμβριο και ήταν επίσης ένας αγαπημένος φίλος. Έτσι. Φίλος αγαπημένος, ξέρω ότι ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που έδωσε στο παρόν και στο μνημόσυνο πριν από λίγο καιρό ήταν και αυτός. Έτσι, σας συνδέει χρόνια μια μεγάλη οικογενειακή φιλία. Τιμώ και σέβομαι τη μνήμη του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας Μητσοτάκη. Είναι γνωστό, το είχαμε πει και άλλοτε. Δεν το συνδέω, ούτε το επικαλούμε αυτό ποτέ και ούτε... Και θέλω να είμαι προσεκτικός πάντα όταν μιλάω για τον Πρόεδρο. Μου στάθηκε σε δύσκολες στιγμές της ζωής μου και με τίμησε και με τη φιλία του και με την εμπιστοσύνη του, ώστε να είμαι ένας εκ των νομικών συμβούλων που συνεβουλεύεται όταν ήθελε. Τα λουλούδια που
που έστελνα κάθε χρόνο στην Μαρίκα Μητσοτάκη στη γιορτή της τον Νοέμβριο, τώρα τα πηγαίνω στον τάφο της. Και θα συνεχίσω. Σάκη μου, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Είσαι άνθρωπος συναισθηματικός πάντως. Ειδικά με ανθρώπους εγώ που ξέρεις να ότι το, έχουν... να το πω αυτό για τον εαυτό μου. Εγώ το κάνω σαν δήλωση αυτό. Γιατί είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε έτσι μια τέτοια κουβέντα εξομολογητική και βλέπω ότι έχεις ευγνωμοσύνη για ανθρώπους που σε έχουν βοηθήσει, έχεις μνήμες, δεν ξεχνάς, πιστεύεις τον άνθρωπο. Το δέχομαι, γιατί πραγματικά θεωρώ... Όχι, είμαι άνθρωπος ευγνώμων. Θεωρώ ότι όταν κάποιος σου στάθηκε στη ζωή σου σε στιγμές δύσκολες ή σε στιγμές ανάγκης ή σε στιγμές μπορεί και ανέχειας κάποιες φορές. Δεν θέλω να παραστήσω τώρα τον David Copperfield, αλλά σε στιγμές αλλά έχεις ανάγκης. Περάσει, έχω περάσει δύσκολες στιγμές στη ζωή μου. Αυτή την ευγνωμοσύνη την κρατώ για όλη μου τη ζωή, διότι είναι διαφορετικό να είσαι τώρα στο ωραίο σου γραφείο, με την καριέρα σου, με μία, θα έλεγα, επιτυχημένη σταδιοδρομία και είναι διαφορετικό να είσαι φοιτητής με δυσκολίες, με ανάγκες, με αγωνίες, με προβληματισμούς και τότε να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να σε στηρίξουν. Και δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος, ήταν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους μας συνέδεσε φιλία μίας ολόκληρης ζωής. Αν θυμάμαι καλά, άνοιξες το γραφείο σου το 2001. Το 2001. Άρα τώρα είσαι μία εικοσαετία τουλάχιστον στο... Φέτος έχω τριπλή επέτειο, εκτός από τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Έχω 30 χρόνια δικηγορίας, 20 χρόνια... Είναι έτσι συμβολικές κάπως, συμβολικά κάπως τα νούμερα. 20 χρόνια λειτουργίας του δικηγορικού μου γραφείου και το Δεκέμβριο γίνομαι 60 ετών. Είναι γυρνώντας, 20, 30 και 60. Γυρνώντας λοιπόν πίσω και βλέποντας όλα αυτά που την πορεία σου και θυμούμενος τον εαυτό σου όταν ήσουν ακόμα νέος, είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτό σου, Σάκη? Ως προς τι? Ως προς το εάν... Εκπλήρωσες τα όνειρα που είχες. Ανεκπλήρωσα... Ναι, τα εκπλήρωσες. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχεις ακόμα... Αλλά ζούμε για να ονειρευόμαστε. Κατακτήσει. Αλλά μπορώ να σου πω ότι η δικηγορία... Ήθελα να σπουδάσω στην Αμερική. Σπούδασα στην Αμερική. Όταν επέστρεψα και ξεκίνησα τη δικηγορία, με συνήρπασε το ποινικό δίκαιο. Οπότε, στην πορεία που... το ερωτεύθηκα, έκανα ακριβώς αυτό το οποίο ήθελα τελικά. Το αν πέτυχα στην καριέρα μου ή όχι, αυτό το κρίνουν οι τρίτοι, δεν μπορώ εγώ να το κρίνω για τον εαυτό μου. Αλλά και τελικά και τι σημαίνει πετυχημένη καριέρα. Υπάρχουν συνάδελφοί μου πολύ καλύτεροι από μένα, με πολύ περισσότερες γνώσεις και πολύ περισσότερες επιτυχίες. Αν θεωρήσουμε ότι ο δικηγόρος είναι κάποιος επιτυχημένος. Λέω πάντοτε ότι ο αδελφός μου ο Νίκος, ο οποίος είναι δικηγόρος στην Πέρια, ξέρει πολύ καλύτερα νομικά από εμένα. Οπότε... Μιλάτε μεταξύ σας πότε γι' αυτό, θα σε πάρει, θα τον πάρει, να βέβαια, ναι, ναι. Ένα και με τον άλλο. Αδελφό μου τον Γιάννη, ο οποίος δεν είναι στα νομικά, είναι τραπεζικός, είναι, το είναι διευθυντής. Ναι. Ναι. Χάσαμε τους γονείς μας σε σχετικά νέα ηλικία, αλλά επειδή με ρώτησες εάν εκπλήρωσα ή αν είμαι ευχαριστημένος, περάσαμε πολύ όμορφα παιδικά χρόνια και έτσι με όλη την οικογένεια, τους θείους, τις θείες, γιαγιάδες, όλη η οικογένεια ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι και παραμένουμε δεμένοι. Και τα δύο αδέλφια σου είναι στη Βέρεια ακόμα? Ναι, ναι, είναι στη Βέρεια και τα νύψια μου, τα βαφτιστήρια μου, είμαι και θείος και νονός μαζί. Κορονοϊού. Εγώ επειδή με, το, με τα δικαστήρια δίκαζα στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη και λοιπά, τους είδα. Πετάχτηκα, ναι, και τους είδα. Χωρίς να παραβιάσω κανέναν νόμο. Απλώς οι δικηγόροι είχαν τη δυνατότητα όταν υπήρχε υπόθεση να μετακινούνται. Ναι, εννοείται. Και είπες είσαι και θείος και νονός. Έχω βαφτίσει τα δύο αγόρια από τα δύο αδέλφια μου. Mm-hmm. Το Θοδωρή και το Σάκη Τζούνιορ.
Σάκης και αυτός. Σάκης Junior, ναι, του δώσα και το όνομά μου. Έχεις σκοπό έτσι να κάνεις τις διακοπές σου φέτος, που θα είναι και τα πράγματα πιο χαλαρά, θα πας κάπου, θα όλο το χρόνο διακοπές κάνουμε, με την καραντίνα και με την πανδημία. Τώρα είμαι full στα δικαστήρια. Δικάζω μέρα παραμέρα. Πώς αρέσει να πηγαίνεις κυρίως όταν έχεις έτσι κάποιες μέρες για να ξεκουραστείς? Συνήθως πού επιλέγεις, τι σ' αρέσει να κάνεις? Ελλάδα, εδώ εξωτερικό. Εδώ και μερικά χρόνια είμαι πολύ τακτικά στα Χανιά. Κρήτη. Ναι. Τα οποία μου αρέσουν πολύ τα Χανιά. Πας εκεί, τα πίνεις τα τσιπουράκια σου, ξέρω ότι είσαι και μερακλής. Τσικουδιές. Ξέρω ότι είσαι και μερακλής, αρέσουν και τα ωραία μεζεδάκια. Εξού και το αποτέλεσμα. Τον διάδρομο τον χρησιμοποιήσεις. Ξέρετε, έχεις ένα διάδρομο στο σπίτι σου. Η ωραιότερη και ακριβότερη κρεμάστρα της Αθήνας. Ο αθλητισμός βλάπτει πολύ σοβαρά την υγεία. Ό,τι και να κάνεις. Δημιουργεί πολλά προβλήματα. Σπασίματα, εξαρθρώσεις. Ό,τι και να κάνεις φέτος, εύχομαι να περάσεις υπέροχα. Εσύ είσαι αθλητική και καλά. Δεν μιλάω για την ομορφιά σου. Λέω ότι είσαι και fit, όπως λένε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε είμαστε σε άλλους δρόμους. Ναι, αλλά όταν τρώμε, τρώμε καλά. Θέλω να σε ευχαριστήσω που με τίμησες και φέτος την παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μια κουβέντα που την χάρηκα. Να σε ευχαριστήσω και για τη συζήτησή μας. Και να σου ευχηθώ. Με το παιδάκι σου να περάσετε εξαιρετικό καλοκαίρι, το ωραίο το ελληνικό καλοκαίρι. Έχω έναν φίλο αγαπημένο, αγιορείτη μοναχό, τον πατέρα Σιμεών, τον Περουβιανό, που είναι από το Περού, που από καθολικός έγινε ορθόδοξος. Και είναι ποιητής, λογοτέχνης, αγαπημένος φίλος, όπου το ρωτάω ποια είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου, λέει η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Θα συμφωνήσουμε. Και έτσι, σε αυτή τη χώρα που και αυτός ο Περουβιάνος, ο Σπανιόλος στην καταγωγή λατρεύει, εμείς είχαμε την ευτυχία να γεννηθούμε και να ζούμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ, Ελεονόρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Όλα τα καλά σου εύχομαι. Η Μαριάννα Δεσποτοπούλου βίωσε την εγκατάλειψη και τη μοναξιά από τα πρώτα της βήματα. Σε ηλικία 4 ετών, όπως λέει, βρέθηκε μαζί με τη μικρή αδερφή της σε ορφανοτροφείο, που όσο και αν οι συνθήκες ήταν καλές, εκείνη αισθανόταν αβοήθητη και μόνη. Όπως εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ήρωες» στο Κρήτη TV και τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο, δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνη τη βροχερή μέρα που βρισκόταν ολομόναχη και φοβισμένη σε ένα δωμάτιο του ορφανοτροφείου. Εγώ το μόνο που φοβόμουν και φοβάμαι και ακόμα είναι όταν μένω μόνη μου, γιατί έμενα κάποιες ώρες μόνη μου εκεί πέρα αναγκαστικά. Και αυτό δεν μου άρεσε. Υπήρξε μια βραδιά που ήμουν τελείως μόνη σου, ενώ έξω έβρεχε. Έμεινα μόνη μου στο δωμάτιο και έβρεχε, ναι. Γι' αυτό ακόμα και τώρα έχω αυτή τη φοβία. Ακόμα και τώρα, αν μου αφήσει μόνη μου μέρα που βροχερή, δεν είμαι καλά. Όταν μία μέρα άνοιξε η πόρτα του ορφανοτροφείου και αντίκρισε ένα ζευγάρι, ήξερε από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο ότι εκείνοι θα γινόντουσαν οι τρυφεροί γονείς που τόσο αναζητούσε. Μία φωνή μέσα της είπε: «Αυτή είναι η οικογένειά μου». Πήγαμε τους γονείς μου στο αμάξι, πήγαμε σιγά σιγά στο σπίτι, εκεί με περίμενε η γιαγιά μου. Και κάνει μακαρόνια. Χωρίς να ξέρει ότι μου άρεσαν, χωρίς τίποτα. Μπήκα δειλά-δειλά στην πόρτα, δεν ήξερα ποιους θα δω, τι θα κάνω. Εντάξει. Μια νέα ζωή γεμάτη καινούργια πράγματα είχε έρθει για εκείνη. Της πρόσφεραν, όπως λέει, τα πάντα και κυρίως αγάπη και μια ζεστή αγκαλιά που είχε τόσο ανάγκη. Την πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Ήταν η μέρα που η νέα μαμά της την πήρε από το χέρι και την οδήγησε σε μια νέα ζωή, με περισσότερα χαμόγελα. Ένιωθα ότι έκανα μια καινούργια αρχή εκείνη τη μέρα, θεωρώ ότι ξεκίνησε η ζωή μου για μένα. Υπήρξαν πολλά παιδιά που της θύμιζαν κατά καιρούς ότι είναι υιοθετημένη, αλλά έκλεινε τα αυτιά της και συνέχιζε. Πλέον αισθάνεται περήφανη για τον εαυτό της και για τους ανθρώπους που τη μεγάλωσαν και στάθηκαν δίπλα της σε ηλιόλουστες αλλά και βροχερές μέρες, ενώ νιώθει έτοιμη να αναζητήσει πια την αδερφή της. Μαριάννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένα. Καλώς όρισες. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Καλώς βρήκα. Ξέρω ότι είσαι και από το πανέμορφο νησί της Κρήτης, έτσι, ναι, που το αγαπάμε πολύ όλοι.
πάντα βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες τις συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν περάσει έτσι ένα σενάριο ζωής που για κάποιους άλλους φαντάζει μέχρι και σαν σενάριο, ας πούμε, φαντασίας. Όντως. Κάποιοι άνθρωποι ακούνε κάποιες ιστορίες και λένε αποκλείεται να συμβαίνουν, όμως είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει αυτές τις καταστάσεις. Και ξέρεις τι, όχι γιατί είναι πολύπλοκο ή περίπλοκο το σενάριο ή δύσκολο να το πιστέψει, να το φανταστεί κανείς. Όχι. Αλλά γιατί είναι πολύ αληθινό και αφορά σε καθημερινούς ανθρώπους και έχει να κάνει πάρα πολύ με το συναίσθημα. Ναι. Και έχει να κάνει και με παιδιά που δεν ξέρω, εμένα αυτές τις ιστορίες με βρίσκουν πολύ ευάλωτοι και πάντα μαγεύομαι όταν ακούω τις διηγήσεις από τους πρωταγωνιστές και γι' αυτό χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Θέλω λιγάκι να μου πεις καταρχάς αν είσαι καλά έτσι για να χαλαρώσεις λίγο. Είσαι φρικοπαντρεμένη 2 χρόνια. Ναι, 2 χρόνια. Έχω και μία κορούλα 2,5 χρόνια παντρεμένη, 2,5 και κόρη μου. Α, παντρεύτηκες ενώ ήσουν αγιός? Ναι. Κάνατε αυτούς τους κριτικούς ωραίους γάμους που βλέπουμε μπάσιμο μέσα? Εντάξει, όχι στο μέγεθος που κάνουν όλοι, αλλά σε κανονικά πλαίσια έκανα κι εγώ ένα κριτικό πολύ ωραίο γάμο. Και το κοριτσάκι σου είναι 2-2,5 χρονών τώρα. 2,5 είναι, ναι, η Μαρία μου. Να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι το ότι έγινες και εσύ μητέρα, σε έχει φτάσει σε ένα σημείο να αναβιώνεις λιγάκι και τα δικά σου τα παιδικά χρόνια από την πλευρά της μητέρας αυτή τη φορά. Ναι, εννοείται αυτό, αλλά εγώ έτσι κι αλλιώς τα παιδικά μου χρόνια τα θυμάμαι μετά τα 3. Ενώ τώρα τη μικρή μου τη ζω από μωρό. Πρώτη στιγμή που τη κράτησα. Είχα διαβάσει κάποτε ότι οι μνήμες ενός παιδιού ξεκινάνε από τότε που αρχίζει να δομείται και ο λόγος. Ναι. Χωρίς λόγο δεν έχουμε εικόνες, άρα δεν έχουμε μνήμες. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν οι μνήμες του συναισθήματος. Ναι. Δηλαδή η αίσθηση, ένα συναίσθημα μπορεί να αναβιώσει με ένα ερέθισμα. Και διαβάζοντας λίγο για την ιστορία σου, μου ήρθε χαρακτηριστικά και η εικόνα που λες εσύ ότι θυμάσαι από μικρή το φόβο που ένιωθες. Ναι. Όταν έβρεχε πάρα πολύ δυνατά έξω, ναι. Ήσουν μόνος σου στο δωμάτιο του ορφανοτροφείου. Ναι, ισχύει αυτό. Συγκεκριμένα, θυμάμαι ένα βράδυ, δεν θυμάμαι το λόγο που έμεινα μόνη μου, για λίγα λεπτά στο δωμάτιο. Έβρεχε πάρα πολύ έντονα έξω και στον ήχο της βροντής και της αστραπής φοβόμουν. Δεν θυμάμαι γιατί αισθάνθηκα τόσο πολύ έντονα αυτό το φόβο και ακόμα και τώρα, κάποιες μέρες, έχω ακόμα αυτό το κόμπο στο μάχη μου. Είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ είπες ότι αρχίζεις να θυμάσαι τη ζωή σου από τα 4 και μετά. 3,5, ναι. Άρα έχεις πιάσει και την περίοδο του ορφανοτροφείου, έτσι. Ναι, εμένα με υιοθετήσανε στα 4,5. Μέχρι λοιπόν να πας στην Κρήτη και να ξεκινήσεις τη ζωή σου με την οικογένειά σου, ναι. Με αυτή που ούτως ή άλλως και εσύ αποκαλείς οικογένεια, δική σου, πραγματική οικογένεια. Τι ξέρεις για σένα και τι θυμάσαι από σένα? Θυμάμαι λίγα πράγματα από το ορφανοτροφείο, αλλά με έχουν χαράξει μέχρι και τώρα. Σίγουρα στο ορφανοτροφείο ήμασταν 3 κοριτσάκια, ήταν πιο πολλά αγοράκια. Γι' αυτό και στις φωτογραφίες είναι τα μαλάκια μου κοντά, γιατί μας κούρευαν και μας έντυναν σαν αγοράκια, για να μην ξεχωρίζουμε. Θυμάμαι ένα άλλο κοριτσάκι, την οποία είναι και αδερφή μου, έμαθα πρόσφατα. Είχατε ήμουνα με αυτήν όλη μέρα και για κάποιο λόγο μου έλεγε το ενστικτό μου ότι είναι πολύ κοντινό μου και μετά μόλις με υιοθέτησαν έμαθα ότι αυτό το κοριτσάκι ήταν αδερφή μου, γι' αυτό και ήμασταν τόσο πολύ δεμένες μεταξύ μας, χωρίς να το ξέρει κάποια από τις δυο μας όταν ήμασταν στο ορφανοτροφείο. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από αυτή τη συνύπαρξη, δηλαδή υπάρχει φωτογραφία που να είσαι μαζί της? Υπάρχει, αλλά δεν ήθελα να τη δείξω, γιατί δεν ήθελα να εκθέσω πρόσωπα και άτομα τα οποία δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή δουν την εκπομπή και είναι το σοκ τόσο μεγάλο, γι' αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι και πολύ σεβαστό αυτό που λες. Άρα ουσιαστικά εσύ ξέρεις ότι οδηγήθηκες στο ορφανοτροφείο σε ηλικία 3 ετών. Εγώ ήμουνα ενός και αδερφή μου ημερών, δηλαδή είχαμε κάποιους μήνες διαφορά, αλλά μας αφήσανε πολύ μικρά. Σε ένα ορφανοτροφείο το οποίο η διευθύντρια μας βρήκε και μας κράτησε. Είχατε εγκατεληθεί αλλού? Θα μας εγκατέλειπε η μητέρα μας και ήξερε τη διευθύντρια και της είπε ότι καλό είναι να έρθουν τα κορίτσια εκεί παρά να τα εγκαταλείψω κάπου αλλού. Για την βιολογική σου μητέρα ή για την οικογένεια
που υπήρχε. Σενάρια υπάρχουν, επειδή είπες ότι η διευθύντρια γνώριζε τη μητέρα. Ναι, γνώριζε. Σενάρια υπάρχουν διάφορα, τα οποία δεν μας είπε ποτέ η διευθύντρια. Δεν ήθελε να βάλει τους γονείς μου σε αυτή τη διαδικασία να μάθουν. Μπορεί να ήξερε και για τους λόγους μας άφησε, αλλά προσωπικά εμένα δεν μου είπε ποτέ κανείς και ούτε και οι γονείς μου ήξεραν. Ξέρουν ακόμα τώρα, δηλαδή. Ξέρουν απλά ότι μας άφησε. Αυτό το ότι αυτή τη στιγμή είσαι εδώ, είσαι 25 χρονών, ναι. Έχεις σύζυγο, έχεις παιδί, αλλά δεν ξέρεις από πού έχεις έρθει, ποιοι είναι οι γονείς σου. Όλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν μέσα σου. Υπάρχουν, αλλά επειδή και εγώ τώρα είμαι μανούλα και δεν μου περνάει καν από το μυαλό να πάθει κάτι το παιδί μου ή εγώ ίδια να προκαλέσω να πάθει κάτι, αυτούς τους ανθρώπους δεν θα ήθελα να τους γνωρίσω. Αν αυτή τη στιγμή ερχόντουσαν και μου λέγανε είμαστε οι γονείς σου, θα έλεγα okay, αυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να είχα σχέση μαζί τους, να μάθω γιατί και πώς. Αυτό το έχεις αποφασίσει εντός εισαγωγικών. Το έχω αποφασίσει, ναι, το έχω αποδεχτεί και μέσα μου ότι δεν θέλω αυτούς τους ανθρώπους να τους γνωρίζω. Με αφορμή το ότι έγινες μητέρα. Δηλαδή, ναι, ήρθε στη θέση, ρε παιδί μου, το ότι. Ήρθα αυτό στη θέση, ότι δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάτι θα πάθει το παιδί μου ή δεν θα το ξαναδώ. Εσένα, αν άκουγες μία ιστορία αυτής της γυναίκας, βαριά, συγκινητική, που μέσα σου θα σου έδινε δικαιολογίες για την κίνησή της, θα μπορούσες να τη συγχωρέσεις? Όχι. Όχι. Μπορεί να είναι σκληρό να μου πουν πολύ γιατί και πώς, όχι. Σαν Μαριάννα και σαν αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που είμαι αυτή τη στιγμή και ο χαρακτήρας μου, δεν θα ήθελα αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή, δεν θέλω να ακούσω καμία δικαιολογία, γιατί για μένα είναι όλα δικαιολογίες. Τι θυμάσαι την ημέρα που ήρθαν οι γονείς σου να σε πάρουν από το ορφανοτροφείο? Ναι, τη θυμάμαι. Ήρθανε δύο φορές ουσιαστικά στο ορφανοτροφείο. Την πρώτη φορά ήρθανε, έπρεπε να κάνουν τις διαδικασίες. Ο μπαμπάς μου ήθελε κοριτσάκι. Ξέρανε ότι στο συγκεκριμένο ορφανοτροφείο υπήρχαν και τρία κοριτσάκια, τα οποία είχαν μάθει οι γονείς μου, ότι είχαν περάσει διάφορα, γι' αυτό το λόγο και ήρθανε. Και με το που άνοιξαν την πόρτα, κοίταξαν εμένα. Εγώ εκείνη την ώρα έπαιζα, όπως μου είπανε. Και απλά ο τρόπος που χαμογέλασα, που έκανε μια γκριμάτσα, ήταν αυτό που τους παροκίνησε για να πούν ότι αυτό είναι το παιδί μας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το έχω ακούσει και από άλλους γονείς που έχουν προβεί στη διαδικασία της υιοθεσίας. Ότι όσο και να ακούγεται παράξενο, υπάρχει μια σύνδεση από την πρώτη στιγμή. Ναι. Μια διαφορετική σύνδεση από, ότι, από άλλα εγώ, παιδιά. Εγώ με το που τους είδα, λέω κάτι μέσα μου είπε ότι αυτοί είναι οι γονείς μου. Δηλαδή, ένιωσα πολύ οικεία μαζί τους, παρόλο που φέρανε δώρα, παιχνίδια, σοκολάτες, ρούχα, σε όλα τα παιδιά που ήμασταν στο ορφανοτροφείο, ο τρόπος που με κοίταξαν, κατάλαβα πολλά μέσα μου. Ότι... Εσάς σας εξηγούσαν, θυμάσαι να σου έχουν εξηγήσει, αν και ήσουν πολύ μικρή από το ορφανοτροφείο, ότι είσαστε εδώ, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή η οικογένειά σας. Όχι, δεν μας μιλούσαν, παρόλο που είχαμε μια κυρία, η οποία ήταν σαν ψυχολόγος και μας βοηθούσε. Δεν μας είχαν πει ποτέ. Σαν παραμυθάκι μας λέγανε ότι έχουμε κι εμείς μανούλες, αλλά κάπου είναι και θα έρθουν. Δηλαδή, κάπως έτσι τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι πώς μας το παρουσιάζαν, αλλά σαν παραμύθι μας έλεγαν κάποια πράγματα. Εικόνες από την άφηξή σου στο σπίτι, έχεις, ναι, ναι, στις νέες. Τι θυμάσαι? Ήρθα στο αεροδρόμιο. Μου φανήκαν όλα περίεργα γύρω μου που έβλεπα τόσο κόσμο. Σε αεροπλάνο καθόταν και μπροστά μου ένας ιερέας. Και εγώ δεν ήξερα, δηλαδή ήξερα κάποιες λέξεις, αλλά δεν ήξερα να μιλήσω. Και ο άνθρωπος μου χαμογελούσε, μου μίλαγε και εγώ δεν ήξερα να του μιλήσω. Θυμάμαι όταν κατέβηκα στο αεροδρόμιο και πήγα σπίτι, συνάντησα τη γιαγιά μου, της μαμάς μου, τη μαμά. Και άλλους δύο-τρεις συγγενείς με κοιτούσαν όλοι περίεργα και εγώ κοιτούσα περίεργα. Δεν ήξερα πώς να μιλήσω, τι να πω. Ήτανε πολλά. Και το πρώτο διάστημα έτσι αυτό της προσαρμογής. Της προσαρμογής θυμάμαι σίγουρα ότι έμαθα μία φράση ότι είμαι η Μαριάννα Δεσποτοπούλου, μένω στην οδό Τάδε και το τηλέφωνο μας είναι αυτό σε περίπτωση που κάπου πάω ή κατέβω και κάποιος με ρωτήσει για να ξέρω ας πούμε να πω έστω τα στοιχεία μου. Οι γονείς μου δεν ξέραν στην αρχή πώς να με προσεγγίσουν, μου κάνανε 2-3 φαγητά, μου παίρνανε τα πάντα για να δεν ξέραν ακόμα τι μου αρέσει, τι τρώω, τι δεν τρώω. Η ιστορία των γονιών σου ποια είναι? Είναι άνθρωποι δηλαδή που είχαν προσπαθήσει να κάνουν έτσι? Οι γονείς μου παντρεύτηκαν μεγάλοι. Η μητέρα μου είχε κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούσε να κάνει παιδί, το ήξερε.
Οπότε κατευθείαν με το που παντρεύτηκαν είπαν ότι ξεκινάμε διαδικασία για θυσία για ένα παιδάκι. Δηλαδή δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να προσπαθήσουν. Μαριάννα μου, πρέπει να δούμε κάποιες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εσύ ξέρεις από νωρίς ότι είσαι ένα παιδί υιοθετημένο, σου ναι. Το είπανε. Πέρα το ότι εγώ θυμόμουν πάρα πολλά πράγματα και κατάλαβα σωστά. Την εναλλαγή μου, ναι, ποτέ δεν μου κρύψανε να μου πούν. Και όταν, ας πούμε, τους ρώταγα, ποτέ δεν μου κρύψανε κάτι να μου πούν κάτι ψέματα. Τα πάντα τα ήξερα από την αρχή. Αυτό πώς έκανε να αισθάνεσαι όταν έμπαινες σε άλλες κοινότητες παιδιών, σχολείο π.χ., που έβλεπες τα παιδιά, που είχαν τους βιολογικούς τους γονείς, ας πούμε, ένιωσες ποτέ να περνάς φάση, αν και ξέρω ότι έχεις μεγαλώσει με πολύ αγάπη από την ναι, οικογένειά πολύ σου. Αγάπη. Εντάξει, πολύ αγάπη. Κάποια παιδάκια τα οποία με κορόιδευαν, γιατί. Δηλαδή, μα μια φράση, ένα κοριτσάκι μου είχε πει. Εντάξει, μιλάς και εσύ που δεν είσαι παιδί το γονιό σου, κάπως έτσι μου το είχε πει. Τώρα δημοτικό ήμασταν. Υπήρχαν όμως και πολλά άτομα τα οποία το αποδέχτηκαν, οι φίλοι μου δηλαδή, και ο άντρας μου, και δεν με είδαν ποτέ ως διαφορετική, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι διαφορετική. Εσύ μέσα σου ερωτήματα δεν είχες, γιατί με αφήσανε, ποιοι να ήτανε, όλα αυτά τα ερωτήματα που παρέμεναν απάντητα όλο αυτό το διάστημα. Όχι, δεν το σκέφτομαι. Το μόνο που σκέφτομαι κάποιες φορές είναι, ας πούμε, ότι ευχαριστώ το Θεό που με έφερε εδώ και είμαι αυτό που είμαι σήμερα, γιατί δεν ξέρω πού θα ήμουν ή πώς μπορεί να είχα καταντήσει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μόνο αυτό σκέφτομαι για το παρελθόν μου, τίποτα. Βέβαια, αυτό είναι κατάκτηση των γονιών σου, έτσι. Ναι, οι γονείς μου. Οι άνθρωποι πρέπει να σε έχουν τόση τεράστια αγάπη. Και ο άντρας μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Τον αγαπώ πολύ. Αλλά δεν με έκανε ποτέ να νιώσω ότι υπάρχει κάποιο κενό μέσα μου και να κάτσω να το ψάξω ή να μπω στη διαδικασία να του πω μήπως να βρω. Όχι, τίποτα. Ποτέ δεν σου έχει γεννηθεί αυτή η ανάγκη, ούτε καν να τους δεις, να δεις πώς είναι. Όχι, δεν θέλω. Δεν σε ενδιαφέρει και δεν σε αφορά να τους συγχωρέσεις ή γιατί φοβάσαι κάτι? Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα. Και οι γονείς μου οι ίδιοι μου λένε ότι αν κάποια στιγμή ήθελα να τους βρω, ότι θα το σεβόντουσαν και ότι θα με βοηθούσαν κιόλας να το κάνω. Αλλά εγώ σαν Μαριάννα δεν θέλω. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να τους γνωρίσω. Ωραία, και να τους γνωρίσω. Τι, okay, αυτός είναι ο άνθρωπος που με γέννησε και αυτή είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Εντάξει. Αυτό θα τους κάνει να συγχωρέσουν ότι έχει γίνει. Όχι. Με την αδελφή σου, νομίζω ότι και μέχρι πρότινος, είχες και την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και δίδυμη η αδελφή σου. Ναι, αλλά τελικά ανακαλύψαμε ψάχνοντας ότι δεν ήτανε. Αλλά ναι, κάποια στιγμή ίσως και να ήθελα. Απλά λίγο με φοβίζει ακόμα το ότι δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Και αν βρίσκεται σε κακή κατάσταση, θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν είμαι. Δηλαδή, ακόμα και οι γονείς μου τότε τους ρώταγαν ότι αν είναι αδέρφια, να προσπαθήσουμε, τα υιοθετήσουμε μαζί. Να μην αφήσουμε κάποιο από τα δύο πίσω. Όμως και οι ίδιοι δεν ήξεραν με σιγουριά αν ήμασταν ή δεν ήμασταν. Το μόνο που είχε πει η διευθύντρια ήταν ότι θα προσπαθούσε να τη δώσει για υιοθεσία τουλάχιστον κάπου κοντά σε μένα, ώστε αν κάποια στιγμή θελήσω να τη βρω, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή κάτι άλλο δεν ξέρω. Μαριάννα, χτύπαει το τηλέφωνο μετά την προβολή αυτής της εκπομπής και σου λέγανε ότι έχω την αίσθηση ότι είμαι η αδελφή σου, είδε την εκπομπή, μοιάζουμε, ξέρω και εγώ, η ιστορία μας έχει κοινά σημεία και θα ήθελα να σε γνωρίσω. Ναι, θα τη γνώριζα την αδελφή μου, γιατί ουσιαστικά και αυτή στην ίδια μοίρα με μένα ήταν, δηλαδή ούτε αυτή έφταιγε σε κάτι. Ναι, θα ήθελα να τη γνωρίσω. Εσύ λοιπόν τώρα, που έχεις αποκτήσει δικό σου παιδί, θα μπαίνεις στη διαδικασία να υιοθετήσεις και ένα ναι. άλλο. Ναι, το έχω σκεφτεί, γιατί είχα περάσει ένα πρόβλημα γυναικολογικό, το οποίο δεν απέκλαιε κάποια στιγμή ότι μπορεί να μην μπορώ να κάνω παιδί, παρόλα αυτά απέκτησα την κόρη μου. Αν και από εδώ και πέρα μου δινόταν η ευκαιρία, πέρα από το να κάνω βιολογικό παιδί, αλλά γιατί όχι και να υιοθετήσω, ακόμα και ξέροντας ότι εγώ ίδια μπορώ να κάνω παιδί. Γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά
τα οποία χρειάζονται μία φροντίδα, μία αγάπη. Για πες μου λίγο για τον άντρα σου, πού γνωριστήκατε? Τον άντρα μου γνωριστήκαμε σε ένα γλέντι, για την ακρίβεια εκεί στην Κρήτη. Ωραία, αυτά τα κριτικά. Με είδε, εγώ να σου πω την αλήθεια, στην αρχή δεν το έδωσα και πολύ σημασία. Ήρθε, μου μίλησε, με προσέγγισε, δεν το έδωσα. Μιλώντας μετά με τον καιρό, μου έκανε και μία έκπληξη, παρόλο που δεν ήμασταν ακόμα μαζί τη μέρα των γενεθλίων μου. Και αυτό με συγκίνησε, ότι προφανώς με βλέπει για έναν άνθρωπο που θέλει να είναι στη ζωή του, όπως και να. Και αυτή είναι η κόρη μας. Όπως και να κατέληγε αυτό, και ήταν πραγματικά σαν να έβλεπα το άλλο μισό. Δηλαδή, πολλοί μου λένε δεν υπάρχει το άλλο μισό, υπάρχει όμως άνθρωπος ο οποίος νιώθεις υπέροχα μαζί του. Και ναι, είναι ο άντρας. Ποια χαρακτηριστικά του έτσι σε έχουν κερδίσει περισσότερο? Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται, το μυαλό του. Είναι πάρα πολύ λογικός άνθρωπος και με στηρίζει σε ό,τι και αν κάνω. Εσύ εργάζεσαι στην Κρήτη? Όχι, αυτή την περίοδο όχι. Εργαζόσουν παλιά? Σε παιδικό σταθμό, έμπρεπε φωνηπία ακόμα. Ναι. Τυχαίο τώρα όλο αυτό. Φροντίδα όχι. Στα παιδιά. Θεωρείς ότι δεν είχα είναι. Περάσει σε άλλη σχολή και δεν μου άρεσε να πάω στην άλλη σχολή στη Ρόδο. Και ήθελα πάντα να ασχοληθώ με τα παιδιά και έτσι και οι γονείς μου με βοήθησαν να πάω σε μία σχολή και να γίνω βρεφονιπιακόμος. Εγώ ξέρω ότι ένας λόγος για τους οποίους θέλεις να έρθεις και στην εκπομπή αυτή δεν ήταν μόνο να περιγράψεις και να διηγηθείς την ιστορία σου, αλλά και να μεταφέρεις και το μήνυμα. Και το μήνυμα της υιοθεσίας και από την πλευρά του υιοθετημένου παιδιού, αλλά και από την πλευρά της μητέρας. Ναι. Όντως, αν μπορούν να καταλάβουν κάποια ζευγάρια τα οποία λένε, γιατί να υιοθετήσουμε ένα παιδί το οποίο δεν είναι δικό μας. Μακάρι πολλοί γονείς να καταλάβαιναν ότι το να πάρουν ένα παιδί το οποίο δεν φταίει ουσιαστικά αυτό που έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση, να του δώσουν ζωή. Γιατί ζωή είναι αυτό. Θέλω να μου κάνεις και ένα σχόλιο και για τη γραφειοκρατία αυτή που υπάρχει γύρω από την υιοθεσία. Διότι η υιοθεσία είναι κάτι το οποίο μπορεί να το θέλουν πολλά ζευγάρια και να το έχουν σκεφτεί και να το έχουν αποφασίσει. Αλλά είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, για ευνόητους λόγους. Μακάρι να ήταν πιο εύκολη η διαδικασία, και γιατί πολλά ζευγάρια ξεκινάνε τη διαδικασία και κάπου στη μέση κουράζονται. Και σκέφτονται μήπως και το... Όχι, ακόμα και χρονοβόρα, παρόλο που να ξεκινήσουν τη διαδικασία, να περιμένουν, να κάνουν υπομονή. Γιατί όταν θα έρθει αυτό το παιδί σπίτι τους, θα καταλάβουν ότι αξίζει αυτό το παιδί να μεγαλώσει σωστά, να έχει την αγάπη. Γιατί να μην έχει αγάπη ένα παιδί? Οι γονείς σου, το που ξέρουν τώρα ότι θα έρθεις εδώ να μιλήσεις για την ιστορία, τι σου είπανε όταν τους το είπες για πρώτη φορά? Δεν το κρύβουνε, το λένε και εμένα δηλαδή, μου είχαν πει όλες τις λεπτομέρειες. Απλά στην αρχή λίγο φοβήθηκαν, με την έννοια μήπως από όλο αυτό με κάνει να σκεφτώ, μήπως να βρω την οικογένειά μου, μήπως. Όχι. Εγώ το έκανα αυτό καθαρά για να δώσω ένα μήνυμα στις οικογένειες τώρα ή στα ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν ένα παιδί, ότι μέσα από... Να, και εγώ είχα ένα παρελθόν το οποίο θυμάμαι ότι δεν είχα περάσει κάποιες στιγμές ωραία. Γιατί να μην δώσουν ζωή και αγάπη σε ένα παιδί? Γιατί αυτό ακριβώς δηλαδή μου είπαν και οι γονείς, να πας και μακάρι δηλαδή να σε ακούσουν... Να σε ακούσει ο κόσμος για να πάρει το μήνυμα αυτό. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Ένα παιδί που είναι και 4 χρόνων, άρα έχει και λίγες μνήμες. Μου περιέγραψες και το μεταβατικό στάδιο από το ορφανοτροφείο στο σπίτι. Από την αρχή το παιδί είναι χαλαρό και εμπιστεύεται τη νέα του οικογένεια? Είναι... Ή έχεις περάσει και τη φάση της επιφυλακτικότητας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που τελικά είναι οι γονείς σου? Όχι, γιατί... Με τον τρόπο τους μου έδειξαν ότι το έκαναν αυτό γιατί το ήθελαν, γιατί με ήθελαν στη ζωή τους. Το ότι κάποιες φορές, ας πούμε, στο παρελθόν είχα σκεφτεί εκείνη στην αρχή ότι μήπως κάνω κάτι λάθος και με πάνε πίσω, μήπως δεν πρέπει να κάνω κάτι, δηλαδή μήπως δεν πρέπει να πω κάτι. Αλλά αυτό θεωρώ ότι το έχει κάθε παιδί που υιοθετείται και θυμάται το πριν, γιατί θέλει να πει, εγώ θέλω να είμαι τέλεια, για να με κρατήσουν. Γλυκιά μου, αυτό το έχουν και τα παιδιά που έχουν τους βιολογικούς τους γονείς. Ναι. Είναι αυτό που λέμε αγάπη υπό όρους. Όταν αγαπιέται ένα παιδί με όρους, αυτή την ενοχή την έχει μέσα του. Ναι, ούτε εμένα μου χτύπησαν ποτέ να γυρίσουν να μου πούν ότι θα σε πάμε πίσω. Τίποτα. Ποτέ, ακόμη και όταν τσακωνόμασταν, ποτέ δεν μου είπανε τέτοια κουβέντα. Εάν αυτή τη στιγμή παίξουμε με τον νόμο των πιθανοτήτων,
Μας βλέπει η αδελφή σου. Και καταλάβει από αυτά που λες, από αυτό που βλέπει. Μπορεί να βλέπει ομοιότητες με σένα. Να έχει και εκείνη κάποια στοιχεία που να την οδηγούσαν να πιστέψει ότι είναι η αδελφή σου. Τι θα ήθελες να της στείλεις σαν μήνυμα, τι θα ήθελες να της πεις? Ότι μακάρι να έχει αυτή την τύχη που έχω εγώ. Μακάρι να έχει βρει μια οικογένεια που να την έχει αγαπήσει όσο με έχουν αγαπήσει εμένα οι γονείς. Αυτό. Και ας μην την γνωρίσω ποτέ. Και ας μην έρθει ποτέ να μου. Αυτό. Να έχει απλά μια καλή τύχη. Μαριάννα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ να είσαι πάντα έτσι τυχερή και να έχεις πάντα μια υπέροχη ζωή. Να είσαι πάντα ερωτευμένη με τον άντρα σου, γιατί το βλέπω τίποτε μιλάς για αυτόν, λάμπει το πρόσωπό σου. Και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιστροφή και πολλά πολλά φιλιά στο όμορφο νησί της Κρήτης. Κάπως έτσι λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, ολοκληρώνουμε και για απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, καλό σας ξημέρωμα.